Διαβάστε στο πατριωτικό μακελιό της Τρίτης, βάζουν φωτιά σε σαπάκια και αρπάζουν τις ασφάλειες. Μαφία στα Ικούρα, πολιτική κοζανόστρα, με αρχηγό το καρφί της Αμερικανικής Πρεσβείας, τον Μουλοχτό, Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Τεράστιο πολιτικό θέμα με τον εμπρισμό της εταιρείας Σάπιον Τροφίμων, του συνέτερου Γιαννίτσι που φαρμάκωσε μαθητές για να εξαφανίσουν ίχνη εγκλήματος, πάνω από 75 εκατομμύρια ευρώ οι δημόσιες εργολαβίες. Απ' τη μία τσέπη έβγαιναν, στην άλλη έμπαιναν. Πρόεδρος Ιράν, Εμπραχήμ Ραΐσι. Οι Εβραίοι τον έκαψαν ζωντανό σαν τον ποντίκι στη φάκα. Πλήρης επιβεβαίωση του ρεπορτάζ της εφημερίδας μας. Ξεφτύλες νεοδημοκράτες βουλευτές τώρα δίνουν και συγχαρητήρια στο Τσίπρα για τις πρέσπες. Νετανιάχου. Διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον φρικτό εγκληματία πολέμου. Ποιος θα το εκτελέσει? Ευρωεκλογές, το όνειρο που έγινε εφιάλτης από την διεφθαρμένη Καϊλή στον γλύφτη αυτιά, γράφει ο Παναγιώτης Τραϊανό. Κάψονας κατασχέσεων και πληστηριασμού για 3,8 εκατομμύρια οφειλέτες. Συνταξιούχοι με χρέη, υπεγράφει ρύθμιση για οφειλές έως 30.000 ευρώ. Η μεγάλη επιστροφή ο Στέφανος Χίος την Τετάρτη στις 10 το βράδυ στο Αλέρτ, στο πατριωτικό μακελιό της Τρίτης. Γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.